Ποιος μπορεί να φανταστεί τη ζωή του χωρίς θάλασσα? Αν ζει στην Ελλάδα και την Κύπρο, ζωή χωρίς θάλασσα δεν γίνεται! Ο λαός μίλησε και όντως δεν γίνεται. Γι' αυτό και το Travel Guide σας προσκαλεί σε ένα ακόμη επεισόδιο όλο θάλασσα. Και θα ξεκινήσουμε το θαλασσινό μας ταξίδι από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων, τη Σύρου. Αυτή είναι η πρώτη σας μεγάλη ευκαιρία για μια βουτιά. Εδώ φτάνοντας με το Γλαζερόπλιο στην Αιμούπολη. Παρακαλώ, πάρε όλα τα χρώματα. Αν και δύσκολα θα θελήσετε να απομακρυνθείτε από τα βαπόρια, τόπος διαμονής των πλουσιότερων βιομηχάνων και πλειοκτητών του 19ου αιώνα, ωστόσο αξίζει η βόλτα σας στην οργανωμένη παραλιακίνη μόλις 10 χιλιόμετρα από την Ερμούπολη. Είμαστε λοιπόν και εδώ στην παραλία Κίνη και δεν είμαι μόνος. Βρήκα τη Στέλλα, καλή μας τηλεθεάτρια. Βεβαίως, πάντα. Μπράβο. Η οποία δεν είναι Συριανή, όχι, αλλά έχει παντρευτεί όμως. Έχω παντρευτεί εδώ, ναι. Έτσι. Πώς είναι εδώ λοιπόν στο Κίνη? Είναι φοβερά. Το Κίνη είναι μια φοβερή παραλία όπως βλέπετε, με πάρα πολύ ωραία θάλασσα και γι' αυτό και μαζεύεται ο περισσότερος κόσμος. Ταβερνάκια δίπλα στη θάλασσα, καφετέρειες. Εννοείται, πολύ ωραία παραδοσιακά προϊόντα του νησιού που μπορείτε να απολαύσετε. Έτσι. Και πολύ ωραία βραδινή ζωή. Και έρχονται και ξανάρχονται εδώ πάρα πολλοί ξένοι τουρίστες. Εννοείται. Επειδή 15 χρόνια δίνουν το παρόν στο Κίνη συγκεκριμένα. Βεβαίως, γιατί είμαστε και η πρωτεύουσα των Κυκλάδων. Σωστά, όλο το έτσι, νησί. Έτσι. Εδώ το Κίνη, απλά το προτιμούν πολύ και οι ξένοι. Εννοείται. Πολύ. Έτσι. Και έχει και ορόσημο τη Γοργόνα, να το πούμε και αυτό. Το κυριότερο. Εκεί θα βγείτε φωτογραφία, φίλοι τηλεθεατές, στη Γοργόνα. Έτσι. Η οποία κρατά ένα σώζι, ένα ναυαγό. Είναι, ναι. Είναι και επίκαιρο. Βγάζουν πολλοί φωτογραφίες εκεί. Έτσι. Βεβαίως. Στέλλα μου, καλές διακοπές, θα σου ευχηθώ. Επίσης, να είστε καλά και θα σας ξαναπεριμένουμε. Και κανείς στον κόσμο να έρθει, ε. Εννοείται. Σύρος. Στο Κίνη, λοιπόν, θα τα πούμε. Εδώ, θάλασσα Κίνη. Να είστε καλά, Στελίτσα. Γεια χαρά. Θα απολαύσετε το κολύμπι σας στο Κίνη, χωρίς όμως να παραλείψετε την απογευματινή σας βόλτα στην αμφιθεατρικά χτισμένη πρωτεύουσα της Σύρου, την Ερμούπολη. Thank you.
πόσο πολύ όμορφα περνάμε εδώ στη Σύρο μας. Και όσοι δεν μας έχουν επισκεφθεί, τους καλούμε να έρθουν να μας γνωρίσουν. Να έρθουν όλοι Σύρο. Να έρθουν, άγουμα. Γεια μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα περάσουν πάρα πολύ όμορφα γιατί είμαστε πολύ φιλόξενοι. Να έρθει όλος ο κόσμος εδώ. Η φιλοξενία μας είναι υπέροχη. Φιλάει και σας. Πάντα. Πάρα πολλά. Και η Ερμούπολη έχει το δικό της αρχιτεκτονικό κόσμημα, ένα έργο τέχνης όπως χαρακτηρίστηκε με υπουργική απόφαση το Δημαρχείο που χτίστηκε στην πλατεία Μιαούλη το 1876 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλερ. Και έχω δίπλα μου τους καλύτερους ξεναγούς, τη Σοφία και τον Γιώργο. Γεια σου Σοφία, γεια σου Γιώργο. Γεια. Γεια χαρά. Το Δημαρχείο είναι μεγάλο, μικρό, τι είναι, για πες είναι Σοφία. Είναι πάρα πολύ μεγάλο και από τα ωραιότερα της Ελλάδας. Από τα ωραιότερα και μεγαλύτερα της Ελλάδας, πολύ σωστά. Παίζουμε και κρυφτό μέσα. Παίζετε κρυφτό μέσα στο Δημαρχείο, κάνετε και τέτοια. Ή το βράδυ παίζετε κρυφτό. Οπότε να δω. Και ωραίος... πολύ το βράδυ. Και πολύ το βράδυ. Και αν το παρατηρήσετε καλύτερα, θα θυμηθείτε ότι σε αυτά εδώ τα σκαλιά του Δημαρχείου, η ελληνική τηλεόραση είχε τις δικές της δόξες. Καθώς εδώ γυρίζονταν επιτυχημένες εκπομπές των βραδινών σοου «Μπράβο» με τη Ρούλα Κορομιλά και το Βαγγέλη Περί, ο οποίος κατάγεται και από τη Σύρο. Από εδώ λοιπόν, σε μια νύχτα κάτω από τα αστέρια, πέρασαν τόσο Έλληνες όσο και ξένοι αστέρες του διεθνούς Jet Set. Εμείς αγαπάμε πάρα πολύ τα ελληνικά νησιά και δει τη Σύρο γιατί γίνονται καταπληκτικά πράγματα. Οι παραλίες είναι γεμάτες από κόσμο που έρχεται από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και κυρίες και κύριοι, τα υπόλοιπα για τη Σύρο και για την απόψινή βραδιά, μόνο αν θα μείνετε κοντά μας, τότε και μόνο θα τα παρακολουθήσετε. Και από τη Σύρο ταξιδεύουμε τώρα στη Μήλο με τις υπέροχες παραλίες της που κάνουν το γύρο του κόσμου. Και εμείς θα κάνουμε το γύρο του νησιού. Πρώτα όμως να πάρουμε δυνάμεις. Και επειδή ρωτώντας πας στην πόλη, ρώτησα και βρήκα τον κατάλληλο για να μου φτιάξει τη συνταγή αυτή, τη λεγόμενη λαδένια. Πάρα πολύ ωραία. Αλλά μου είπε θα μου τη φτιάξει σε ένα συγκεκριμένο ωραίο σημείο. Πού βρισκόμαστε, Νικό? Ήρθαμε σε ένα από τα ωραίτερα ψαροχώρια της Μήλου, τα Μανδράκια. Με τι ξεκινάμε, με αλεύρι? Ξεκινήσουμε με αλεύρι και σιγά σιγά ένα τελικά για να κάνουμε το πρώτο σημείο. Πανεύκολη συνταγή. Πανεύκολη. Πανεύκολη. Το αλεύρι θα χρησιμοποιήσουμε 400 γραμμάρια. Για όλες και βεβαίως αυτή η συνταγή, επειδή βασίζεται έτσι σίγουρα στο αλεύρι, θέλουμε ένα καλό ελληνικό αλεύρι, βεβαίως το συγκεκριμένο στη γνωστή κίτρινη συσκευασία από μαλακά σιτάρια της Μακεδονίας μας. Τώρα θα βάλουμε το αλάτι. Λίγο αλατάκι θέλουμε, το πολύ 6-7 γραμμάρια. Ωραία. Βάλαμε λοιπόν για ένα καλό, καλό ελληνικό αλάτι που μας συντροφεύει στα ταξίδια μας και ακολουθεί νερό, βέβαια, έτσι.
Και βέβαια δεν παραλείπουμε τη μαγιά. Και αφού ζυμώσουμε, σκεπάζουμε και αφήνουμε τη ζύμη να ξεκουραστεί για περίπου μία ώρα. Λαδώνουμε ένα ρηχό ταψί για πίτα και απλώνουμε τη ζύμη με τα χέρια. Επόμενό μας υλικό, η σάλτσα ντομάτας. Θα ξεκινήσουμε με το λεγόμενο ντοματοζούμι. Αυτό εδώ. Και επειδή η λαδένια είναι η ελληνική εκδοχή της ιταλικής πίτσας, θα βάλουμε και λίγο από το αγαπημένο μας ξύδι βαλσάμικο με σίκο, που θα κερδίσει την προτίμησή σας όχι μόνο για την υπέροχη γεύση του, αλλά και γιατί είναι αυθεντικό φυσικό προϊόν χωρίς προσμίξεις και τεχνητά αρώματα. Εξαιρετικότατο βαλσάμικο, τι φάγαμε την Ιταλία. Ανακατεύουμε και απλώνουμε τη σάλτσα ντομάτας και από πάνω βάζουμε ντομάτες και ακολούθως κρεμμύδια κομμένα σε καρέ και προαιρετικά και κάπαρι. Για να βάλουμε μια τελευταία αυτή πινελιά. Αυτή η κάπαρι είναι τίποτα από τη Σαντορίνη, εδώ τοπική. Γνήσια, γνήσια, μιλάει και από τα κατήφορα. Α, εδώ την έχεις, εντάξει, παραδοσιακό τοπικό προϊόν λοιπόν. Και τώρα συνεχίζουμε με τα αρωματικά μας. Πιπεράκι, ελατάκι. Πιπεράκι, αλατάκι και ριγανίτσα. Τέλεια. Ας βάλουμε πρώτα το αλατάκι μας, που είναι και πάρα πολύ ωραίο. Έχω πει εγώ για το αλάτι ότι είναι ένα υλικό που δεν είναι ακριβό γενικότερα, οπότε ας προσέχουμε τι αλάτι βάζουμε. Πασπαλίζουμε με λίγη ρίγανη και περιχύνουμε μπόλικο ελαιόλαδο. Μία βοήθεια παρακαλώ, μπορώ να έχω. Να την, και ωραία βοήθεια. Γεια σου Ξένια. Γεια σας, καλώς ορίσατε στο νησί μας. Η οποία θα μας βοηθήσει να πάμε τη λαδάνια στο φούρνο. Φυσικά. Σε πόσο βαθμούς θα το ψήσουμε? Το ψήνουμε στους 180 βαθμούς περίπου για 45 λεπτά. Η λαδένια μας είναι τόσο εύκολη και τόσο νόστιμη που κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί. Και η περιπέτειά μας μόλις ξεκίνησε, γιατί η σημερινή ημέρα, όπως θα έχετε φυσικά καταλάβει, μας βρίσκει εν πλώ. Και είμαστε έτοιμοι να γίνουμε πειρατές για μία ημέρα, για λίγες ώρες τουλάχιστον, μια και ο καλύτερος τρόπος για να εξερευνήσετε τις υπέροχες παραλίες της Μήλου είναι φυσικά διαθαλάσσεις με ένα καταμαράν, όπως εμείς σήμερα. Αν είστε από τους πολύ τυχερούς, θα έχετε τη δυνατότητα να κάνετε και το γύρο του νησιού καιρού επιτρέποντος. Αν είστε λιγότερο τυχεροί, θα κάνετε το μισό γύρο του νησιού και αν είστε πολύ άτυχοι σαν εμάς, θα κάνουμε άγνωστο πόσα πράγματα σήμερα. Παρόλα αυτά, επειδή έχουμε σπάνιο καιρό, σε εμάς σας περιμένουν και πολύ σπάνιες εικόνες. Φύγαμε λοιπόν, ετοιμαστείτε και καλώς ήρθατε εν πλώ στη Μήλο. Πρώτη μας τάση εδώ στο διάσημο κλίμα και αποδέσμευσα για λίγο τον καπετάνιο μας, καπετάνιο Νικόλας. Νέο παιδί, αλλά καπετάνιο καλός, ε. Έχουμε σταματήσει εδώ στο κλίμα και θέλω να μας πεις δύο λόγια, γιατί πραγματικά είναι η αρχιτεκτονική πολύ χαρακτηριστική για τη Μήλο. Πράγματι, είναι καταρχήν το κλίμα το μεγαλύτερο από τα πολλά ψαροχώρια που έχει γύρω-γύρω το νησί.
Και αυτά που βλέπετε τα σπιτάκια είναι τα λεγόμενα σύρματα. Ονομάζονται σύρματα λοιπόν γιατί μέσα είχαν ένα βίντσι οι ψαράδες με ένα χοντρό σύρμα για να συνδέουν τις βάρκες με αυτό και να τις τραβάνε έξω. Σαν πάρκινγκ. Ακριβώς. Είναι ουσιαστικά ναι, γκαράζ για βάρκες. Το κλίμα λοιπόν διατέλεσε και πρωτεύουσα του νησιού στο παρελθόν. Και πέρα από αυτό είναι το μέρος στο οποίο έχει βρεθεί το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Εδώ βρέθηκε τελικά. Ναι, ναι, πάνω στην πλαγιά. Μάλιστα. Πολύ. Βρέθηκε από έναν. Το οποίο μας το πήραν οι Γάλλοι. Ναι, γιατί βρέθηκε το 1820. Βέβαια, ναι. Και όταν αυτός ο αγρότης έσκαβε το χωράφι του και βρήκε το άγαλμα, ταυτόχρονα οι Γάλλοι από το ναυτικό, από το γαλλικό ναυτικό, έψαχναν για αρχαία. Αυτός λοιπόν δεν κατάφερε να το κρύψει και μετά από πιέσεις, παζάρια κτλ. Το πούλησε, κατέληξε στο βασιλιά της Γαλλίας, ο οποίος με τη σειρά του το χάρισε στο Λούβρο, όπου εκτίθεται μέχρι σήμερα. Εντάξει, τουλάχιστον εκεί το βλέπουν πάρα πολύ όλοι όσοι περνάνε από το Παρίσι, απολαμβάνουν. Νομίζω ότι μας έχουν χαρίσει και ένα. Ναι, ναι, φυσικά και έχουμε και ένα αντίγραφο εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Πολύ ωραία. Το κλίμα δεν ενδείκνεται για κολύμπη, ενδείκνεται όμως για φωτογραφίες πολύ ωραίες. Για να έρθει κάποιος να πει αλήθεια... τα χρωματιστά σπιτάκια. Βέβαια, είναι... έχει το νησί, έχει καλύτερες παραλίες. Βέβαια, η γραφικότητα του χωριού αυτού είναι νομίζω μοναδική. Ακριβώς, φυσικά. Και πέρα από αυτό, στο συγκεκριμένο σημείο υπάρχει και μια τουριστική ανάπτυξη. Τι σημαίνει αυτό, ότι κάποια σύρματα νοικιάζονται. Μπορεί ο ταξιδιώτης, λένε, έχει την εμπειρία να μείνει σε ένα χώρο σαν κι αυτόν. Πολύ ωραία. Και έχει και κάποια μαγαζιά τα τελευταία χρόνια. Και αν κάνει κανείς το γάμο του στη Μήλο, μπορεί να έρθει να κάνει φωτογράφηση εδώ, που πραγματικά είναι ένα φυσικό. Και έχει γίνει. Έχουμε έχει δει, ναι. Φυσικά, εννοείται. Λοιπόν, επιστρέφουμε τον καπετάνιο στη θέση του, γιατί έχουμε συνέχεια και μάλιστα πολύ θαλασσινή μου υπόσχεση. Ναι, βέβαια, βέβαια. Η εκδρομή τώρα ξεκινάει. Έτσι. Η παρέα μας μεγάλωσε όπως βλέπετε, γιατί μόλις περάσαμε μία αρκούδα και λέμε θέλουμε βοήθεια, μην μας φάει καμία αρκούδα και βεβαίως αναφέρομαι στο βράχο, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, μάλιστα. Είναι... Ο βράχος αυτός, ναι, από τη μία όψη του φαίνεται σαν μία αρκούδα. Ακριβώς. Για να τρομάζει τον καιρό εδώ, που μας είναι κόντρα σήμερα ο καιρός, να τρομάζει η αρκούδα και να επιστρέψει ο καιρός στα καλά του, σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε, συνεχίζουμε και κοντά σας, συνεχίζουμε. Εκτός από τις αρκούδες, στη μονοήμερη εκδρομή σας με το καταμαράν θα έχετε την ευκαιρία να κολυμπήσετε στην παρθένα παραλία Καλόγριες και καιρού επιτρέποντος θα θαυμάσετε τη μαγεία της φύσης στη σπηλιά της Σικιάς με το χαρακτηριστικό γνώρισμα ότι δεν διαθέτει οροφή. Ένα φυσικό τοπίο φτιαγμένο για την αφίσα του ΕΟΤ, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού. Κύριε πρέσβη, μας κακομαθαίνετε. Μ'
μας περιποιούνται εδώ εν πλώω στο σκάφος. Ένα κέικ θα πάω τώρα, μια μπουκίτσα, γιατί σε λίγο φτάνουμε στο μοναδικό υπερθέαμα εδώ της Μήλου, που δεν είναι άλλο από το κλέφτικο, την ντίβα της Μήλου. Χωρίς κλέφτικο γίνεται? Δεν γίνεται! Ο λαός έδωσε την απάντησή του και φυσικά και δεν γίνεται, γι' αυτό και εμείς δεν γινόταν να μην ξανάρθουμε εδώ στο κλέφτικο, γιατί με μία φορά δεν το χορταίνεις. Την πρώτη φορά σας είχα πει ότι εδώ το κλέφτικο θα σας κλέψει όλα τα φωτογραφικά σας κλικ. Εμάς και μας τα έκλεψε, αλλά μας έκλεψε και τις καρδιές μας, καθώς είμαστε εδώ για να απολαύσουμε το σκηνικό που βλέπετε και πίσω μου, το οποίο δημιουργήθηκε μόνο από θάλασσα και αέρα. Καθώς το κλέφτικο μη σας ακούσει να το αποκαλέσετε ότι είναι καμία παραλία, γιατί στην πραγματικότητα είναι κάτι πολύ περισσότερο από παραλία, καθώς πρόκειται για ένα συναρπαστικό σύνολο ασβεστολιθικών πετρωμάτων, μια σειρά από βράχους που υπάρχουν εδώ σε διάφορα σχήματα που δημιουργούν ένα σκηνικό που θα έλεγα ότι είναι σμιλεμένο από τον καλύτερο γλύπτη. Η βόλτα και η εκδρομή εδώ στο κλέφτικο είναι σίγουρα μια συναρπαστική εμπειρία που δεν πρέπει να λείπει με τίποτα από τη λίστα σας σε μια επίσκεψη εδώ στη Μήλο. If I was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not been found, it's not αν Μήλος χωρίς κλέφτικο δεν γίνεται, εν πλώ ταξίδι στο Αιγαίο χωρίς γαριδομακαρονάδα επίσης δεν γίνεται. Καθ' όλη τη διάρκεια της μονοήμερης εκδρομής, το πλήρωμα της εταιρείας είναι δίπλα σας για ό,τι ζητήσετε, αλλά και ακόμη αν δεν το ζητήσετε, η φιλοξενία και ο επαγγελματισμός τους μοιράζεται απλόχερα, για να είναι και το ταξίδι της επιστροφής εξίσου υπέροχο. Γεμίσαμε πολλά, γιατί το συγκεκριμένο ρακόμελο είναι το ρακόμελο της παρέας, ε! Για μας. Και κάπως έτσι, η πλούσια σε εικόνες μονοήμερη εκδρομή μας φτάνει στο τέλος της με επιστροφή εδώ από όπου ξεκινήσαμε, στον Αδάμαντα, λίγο πριν πέσει η νύχτα. Και μετά από τόση θάλασσα, αν σας γεννήθηκε η επιθυμία για ένα ταξίδι σε ένα από τα πανέμορφα ελληνικά μας νησιά, αλλά και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, το ταξιδιωτικό γραφείο που και εμείς συνεργαζόμαστε, εκτός από την εμπειρία 40 ετών για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη, σας εξασφαλίζει και το πλεονέκτημα να σας παρέχει εγγυημένα χαμηλότερες τιμές από ό,τι θα βρίσκατε σε οποιοδήποτε από τις online booking ιστοσελίδες. Επικοινωνώντας μαζί τους, θα το διαπιστώσετε κι εσείς.
από το λιμάνι του Αδάματα της Μήλου, η απόσταση μέχρι τη Φολέγανδρο μοιάζει σχεδόν αμελητέα. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome you on board on Supercar. Our destination is the port of Folega. Στη Φολέγανδρο. Μόλις μία ώρα χρειάστηκε το πλοίο για να μας φέρει εδώ, στη Φολέγανδρο, μία ώρα μόνο από τη Μήλο. Να και φύγαμε το πρωί και θα γυρίσουμε το βράδυ της ίδιας ημέρας. Πάμε όμως τώρα να πάρουμε μία πρώτη γεύση εδώ από τον Καραβοστάσι, το συμπαθητικό λιμάνι της Φολεγάνδρου, για να έχουμε έτσι μία πρώτη ιδέα φολεγανδρίτικης ομορφιάς. Και μείνετε μαζί μας, εμπιστευτείτε μας, γιατί ακολουθεί ένα συναρπαστικό αφιέρωμα στην πανέμορφη Φολέγανδρο. Μικρός και συμπαθητικός οικισμός ο Καραβοστάσης, με το απάνημο λιμανάκι του, ουσιαστικά προετοιμάζει το έδαφος για ό,τι θα ακολουθήσει όσο περιηγείσαι στη Ο ιδανικότερος τρόπος να περιηγηθείς είναι με το καΐκι που θα σε μεταφέρει στην ωραιότερη κατά γενική ομολογία παραλία του νησιού. Αν πρέπει να κάνετε ένα μόνο θαλασσινό μπάνιο εδώ στη Φολέγανδρο, αυτό σίγουρα θα πρέπει να είναι στο Κάτεργο. Μη σας αποθαρρύνει το όχι και τόσο έβυχο όνομα της παραλίας, ούτε και το χαρακτηριστικό σκούρο σε χρώμα βότσα λότης. Το δεύτερο οφείλεται στην εξόρυξη του πετρώματος Ψαμίτη και το πρώτο κρατά ευτυχώς για μας την παραλία επιμελώς ακατέργαστη για λίγους, χωρίς όμως να αποκλείει τους πολλούς. Αφού με μόλις 5 ευρώ, το καρύκι θα σας μεταφέρει από τον Καραβοστάση κατευθείαν στο Κάτεργο. Οπα! Εκτός από το καΐκι, ο εναλλακτικός σας τρόπος για να κολυμπήσετε στο Κάτεργο είναι να ακολουθήσετε το δύσβατο αλλά σηματοδοτημένο μονοπάτι από την περιοχή Λιβάδη. Και φτάνοντας δίπλα στη θάλασσα, θα διαπιστώσετε πως έχετε πολλούς λόγους να μην θέλετε να φύγετε από εδώ. Καλώς ήρθατε στη Φολέγανδρο! Καλώς ήρθατε στη Φολέγανδρο!
μέχρι που θα έρθει η ώρα της επιστροφής στο λιμάνι του Καραβοστάση για να ανηφορήσετε προς την ολόλευκη και κλαδίτικη πολιτεία της Φολεγάνδρου, χτισμένη σε ένα απόκριμνο και αφιλόξενο βράχο που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοξενία των κατοίκων του νησιού. Στον παραμυθένιο λαβύρινθο της χώρας της Φολεγάνδρου, σίγουρα θα ζηλέψετε κι εσείς να κάνετε μια στάση για ένα μεζέ. Και τι καλύτερο αν το συνδυάσετε και με ένα ουζάκι. Γιατί έχουμε και συνέχεια, γιατί η ξενάγηση συνεχίζεται στην πανέμορφη χώρα των Κυκλάδων, εδώ στη Φολεγάνδρου. Σφινωμένη στο χείλος ενός απόκριμνου κατακόρυφου γκρεμού, η χώρα της Φολεγάνδρου σε τραβάει σαν μαγνήτης και σε προειδεάζει σίγουρα για ατελείωτη περατζάδα σε όλα τα φιδογυριστά της δρομάκια μέχρι και επάνω στην Παναγία Παντάνεσα. Όχι όμως πριν κάνετε μια στάση για να απολαύσετε τη μαγευτική θέα εδώ από τη διάσημη πλατεία της Πούντας. Επιστροφή στη Μήλο έγινε τη νύχτα, όταν το λιμάνι του Αδάμαντα φοράει τα βραδινά του. Τέλειο. Και μπράβο σας. Κάτια μου, καλώς ήρθες και καλώς ήρθα. Εγώ σας γνωρίζω πολλά χρόνια, αλλά σας ήξερα για τα παγωτά σας. Έχω ξανάρθει στη Μήλο. Ναι. Αλλά ενθουσιάστηκα πάρα πολύ μόλις είδα την εντυπωσιακή αυτή βιτρίνα με τα εκπληκτικά γλυκά που είναι σαν έργο τέχνης, αλλά τρώγονται. Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει πολύ μεγάλη έμφαση και στα γλυκά μας. Ποιο γλυκό μου πληρώνει εμένα να δοκιμάσω κάποια? Θα πρότεινα την τάρτα φιστικιού, την οποία βγάλαμε και φέτος. Είναι καινούργια προσθήκη στο κατάλογο. Θα ξεκινήσω λοιπόν, θα απολαύσω την τάρτα φιστικιού. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μας έκανες εδώ. Εμείς ευχαριστούμε. Εύκολα το βρίσκεται εδώ. Εύκολα δεν γίνεται στον Αδάματα. Όταν λοιπόν θελήσατε κάτι γλυκό, είναι παγωτό φυσικά. Έχετε την πρόταση και έχετε και την κάρτα εδώ να σας υποδεχθεί. So good, so good. Every single day was not a part I wanna be.
Νέος ταξιδιωτικός διαγωνισμός του Travel Guide. Δηλώστε συμμετοχή εύκολα και δωρεάν ακολουθώντας μας στο Facebook Travel Guide 24 και στο Instagram Travel Guide TV και διεκδικήστε 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Lucky Village, την οικογενειακή πολυτέλεια της Αμοργού. Απολαύστε τις ανέσεις και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική μόλις λίγα μέτρα από την παραλία της Αιγιάλης στην Αμοργό. Follow στο Facebook Travel Guide 24 και στο Instagram Travel Guide TV και φέρτε την Αμοργό ένα βήμα πιο κοντά σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη μας ταξιδιωτική παρέα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Σας περιμένουμε! Τελευταίο πλούσιο ελληνικό πρωινό για να πάρουμε τις τελευταίες μας δυνάμεις, γιατί σε λίγο έχουμε επιβίβαση στο πλοίο μας για να μεταφερθούμε στο επόμενο μας νησί, γιατί η Ελλάδα είναι παντού και το Travel Guide θα είναι στην Ίο. Αφήξει στην εκρηκτική και πάντα ανήσυχη Ίο. Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγράψει κανείς το πιο νεανικό από τα κυκλαδίτικα νησιά μας, που τους καλοκαιρινούς μήνες δεν το επιλέγεις για την ησυχία του, αφού δεν έχει. Έχει όμως το γραφικό γυαλό της και ταυτόχρονα λιμάνι της. Και εδώ θα απολαύσουμε την παραδοσιακή μοσέντα, τη χειροποίητη νιώτικη καρπουζόπιτα. Τι θα χρειαστούμε? Λοιπόν, καρπούζι. Καλά, καρπούζι βεβαίως. Το κόκκινο μέρος του καρπούζιου, την ψύχα. Την ψύχα. Αλατάκι για να φύγει το νερό, να βγάλει όλο το νερό, λάδι, λίγο βανίλια για να πάρει μια μυρωδιά, baking powder, ζάχαρη λίγο, όποιος θέλει. Όποιος δεν θέλει μπορεί να βάλει μόνο μέλι. Ναι. Σταφιδούλες, μέλι και αλεύρι. Αυτό είναι. Και το καλύτερο αλεύρι της αγοράς. Το μάνα. Πετύχει. Γιατί άμα πώς θα πετύχει αλλιώς. Βέβαια. Είναι βασικό υλικό. Θα καθαρίσουμε το καρπούζι να βγάλουμε τα κουκούτσια. Αντρέα, α, ο γιος σας. Ναι. Θα σηκώσω. Ναι. Αντρέα. Μισό λεπτάκι θα δίνω τη μαμά σας. Αντρέα, θα σε πάρω σε λίγο. Είμαστε στον αέρα τώρα. Φτιάχνουμε μοσέντα. Καρπουζόπιτα φτιάχνω. Οκ. Όσοι θέλετε να δείτε αναλυτικά τη συνταγή της νιώτικης καρπουζόπιτας, επισκεφτείτε το κανάλι μας στο YouTube Travel Guide 24. Πώς και δεν έχουν φτιάξει με πεπόνι που δεν έχει κουκούτσια, πεπονόπιτα? Μπορεί να είναι και ωραία, αλλά δεν έχουμε επιχειρήσει. Δεν τα έχουν επιχειρήσει ακόμα. Είναι έτοιμοι για απόλαυση και για να πάρουμε δυνάμεις για να ανέβουμε ψηλά στη χώρα της Ίου. Ας είναι καλά οι πειρατές, θα μπορούσαμε να πούμε, που η χώρα της Ίου είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω στο λόφο
σε κοντινή μεν απόσταση, αλλά και σε απόσταση ασφαλείας από το λιμάνι. Λίγο η προστασία από τις επιδρομές των πειρατών. Λίγο η αρχιτεκτονική έμπνευση. Λίγο και η τύχη. Έκαναν τη χώρα της Ίου να θεωρείται μια Κυκλαδίτισσα που έχει και το όνομα και τη χάρη. Και αφού πάρατε μια πρώτη γεύση από τη χώρα της Ίου, όταν θα έρθει η ώρα για κολύμπι, θα έχετε δύο βασικές επιλογές, είτε τη βραβευμένη αλλά πιο απομακρυσμένη παραλία Μαγκανάρη, είτε την πολυσύχναστη και εξίσου πανέμορφη παραλία του Μιλοπότα. Από τα 87 χιλιόμετρα ακτογραμμής του νησιού, το πιο διάσημο και πιο πολυσύχναστο είναι βέβαια το χιλιόμετρο του Μιλοπότα, κατά τους καλοκαιρινούς μήνες βέβαια. Με μόλις 10 λεπτά με τα πόδια από τη χώρα, καθώς απέχει μόλις 2 χιλιόμετρα, ο Μιλοπότας, με τη χρυσταφένια αμμουδιά του, παίρνει το χρυσό από τους επανελαμβανόμενους επισκέπτες του. Κάπως για μια καυτερή πεπερίτσα. Μας έκαψε το κοκτέιλ. Γεια σας και θα συνεχίσω να πίνω μέχρι να φτάσουμε στον επόμενό μας προορισμό, τη Σαντορίνη. Υπάρχει εναλλακτική επιλογή να ακολουθήσετε το δικό σας ανεξάρτητο πρόγραμμα στην πρωτεύουσα Φυρά, ανεβαίνοντας με το σύγχρονο τελεφερί. Έστω και για μία φορά. Σε ένα τηγάνι σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το κρεμμύδι με την πιπεριά και το πεντανόστιμο σαντορινιό ντοματάκι και προσθέτουμε σε κομμάτια το χταπόδι. Σβήνουμε με σαντορινιό λευκό κρασί και ακολουθεί το μυστικό της συνταγής, το λικέρ φραγκόσικου. Βάζουμε λοιπόν μια μπρέζα λατάκι, τίποτε άλλο. Βάλαμε και τα σκόρδα, πρέπει να είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Έτοιμοι σχεδόν. Νάτο, έτοιμο το χταπόδι από το Ρινιό με γιουβέτσι. Υπέροχο, πραγματικά συγχαρητήρια. Και ωραία περιποίηση. Να πιούμε μαζί.
Όσο η νύχτα εξελίσσεται εδώ σταθερά, εμείς θα κάνουμε ένα απαραίτητο διάλειμμα, όχι διαφημιστικό. Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ για να αλλάξουμε το χρόνο. Ελάτε, βάλτε ένα χεράκι. Ωραία. Εδώ είμαστε νομίζω. Είναι ό,τι πρέπει για να συνεχίσουμε, για να δούμε ξανά πίσω στην Ία το ηλιοβασίλεμα στην Ία. Και όπως λοιπόν σας υποσχέθηκα, τηρήσαμε την υπόσχεσή μας και χάρη σε εσάς γυρίσαμε το χρόνο πίσω και να είμαστε τώρα εδώ στην Ία και λίγα λεπτά πριν από το ηλιοβασίλεμα. Και συγκεκριμένα θα λέγαμε ότι ουσιαστικά εδώ η Σαντορίνη γεννήθηκε για αυτό το ηλιοβασίλεμα, το ηλιοβασίλεμα της Ίας. Είναι κάτι που το ξέρουν πολύ καλά όλοι οι τουρίστες, Έλληνες και ξένοι που έρχονται εδώ και δεν αφήνουν κανένα κενό σημείο για να απολαύσεις το ηλιοβασίλεμα. Σε εμάς όμως θα το δείτε, το υπέροχο ηλιοβασίλεμα της Ίας, που είναι βεβαίως σίγουρα ένα από τα ωραιότερα ηλιοβασιλέματα του. Και μετά από τόση θάλασσα, αν σας γεννήθηκε η επιθυμία για ένα ταξίδι σε ένα από τα πανέμορφα ελληνικά μας νησιά, αλλά και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο, το ταξιδιωτικό γραφείο που και εμείς συνεργαζόμαστε, εκτός από την εμπειρία 40 ετών για οργανωμένα και ατομικά ταξίδια σε οποιαδήποτε σημείο του πλανήτη, σας εξασφαλίζει και το πλεονέκτημα να σας παρέχει εγγυημένα χαμηλότερες τιμές από ό,τι θα βρίσκατε σε οποιοδήποτε από τις online booking ιστοσελίδες. Επικοινωνώντας μαζί τους, θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Η τελευταία μας θαλασσινή στάση στις θάλασσες της Ελλάδας είναι και η πιο απομακρυσμένη και ταυτόχρονα και πιο τιμητική. Στάση στο ακριτικό μας Καστελόριζο. Μία τόση δα μεγίστη θα είναι ο τίτλος που θα δώσετε φτάνοντας εδώ στο γραφικό λιμανάκι του Καστελόριζου. Η μεγίστης, όπως επίσης αποκαλείται το νησί. Αυτός ο λιλιπούτιος και ταυτόχρονα πανέμορφος οικισμός κερδίζει αμέσως τη μέγιστη αγάπη των επισκεπτών του, που από την πρώτη ματιά ενθουσιάζονται τα μέγιστα από τον αμφιθεατρικά χτισμένο οικισμό που ακολουθεί πιστά και απ' άκρη σ' άκρη το αυθεντικό μοτίβο της δωδεκανησιακής αρχιτεκτονικής.
δίπατα και τρύπατα νεοκλασικά αρχοντικά, με ξύλινα παράθυρα και πόρτες, βαμμένα συχνά με έντονα χρώματα και γατζωμένα στο βράχο, ατενίζουν αγέροχα τη θάλασσα και κερδίζουν τα βλέμματα των επισκεπτών. Ένα ολόκληρο γοητευτικό σύνολο από αρχοντόσπιτα, εκκλησίες, πλακόστρωτα σοκάκια και σκαλιά συνομωτούν στο ότι η νησιωτική πολιτεία του Καστελόριζου είναι αδιαπραγμάτευτα από τις ομορφότερες στο Αιγαίο. Καλώς ορίσατε στο Καστελόριζο! Τρώγοντας και απολαμβάνοντας το γλυκό δίδυμο του Καστελόριζου, το κατουμέρι και το στραβό, θα πάρετε δυνάμεις για να ανεβείτε τα σκαλιά που οδηγούν επάνω στο κάστρο του νησιού. Φτάνοντας στην κορυφή του Καστέλο Ρόσο, του κόκκινου βράχου δηλαδή, από τον οποίο πήρε και το όνομά του το νησί, θα διαπιστώσετε πως σήμερα σώζονται μόνο τα τείχη του κάστρου. Η τύχη όμως θα είναι με το μέρος σας, αφού εδώ θα νιώσετε ακόμη πιο υπερήφανοι, είτε απαγγέλλοντας τον εθνικό μας ύμνο, είτε ως απλός επισκέπτης που κατακτά από εδώ ψηλά τη θέα στο νησί γύρω-γύρω. Ότι πρέπει δηλαδή για το γύρο του νησιού με καΐκι. Και πρώτη στάση το ξακουστό γαλάζιο σπήλαιο. Νέος ταξιδιωτικός διαγωνισμός του Travel Guide. Δηλώστε συμμετοχή εύκολα και δωρεάν ακολουθώντας μας στο Facebook Travel Guide 24 και στο Instagram Travel Guide TV και διεκδικήστε 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό στο Lucky Village, την οικογενειακή πολυτέλεια της Αμοργού. Απολαύστε τις ανέσεις και την κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική μόλις λίγα μέτρα από την παραλία της Αιγιάλης στην Αμοργό. Follow στο Facebook Travel Guide 24 και στο Instagram Travel Guide TV και φέρτε την Αμοργό ένα βήμα πιο κοντά σας. Ελάτε κι εσείς στη μεγάλη μας ταξιδιωτική παρέα σε Facebook, Twitter, Instagram και TikTok. Σας περιμένουμε! Αν δεν δείτε από κοντά τους υπέροχους χρωματισμούς στο εσωτερικό αυτού του σπηλαίου, δύσκολα θα πιστέψετε πόσο εντυπωσιακό είναι από κάθε περιγραφή που ενδεχομένως να σας γίνει. Είναι οι ακτίνες του ήλιου που φωτίζουν τους αμέτρητους σταλακτίτες και δημιουργούν ένα μοναδικό γεωλογικό φαινόμενο, το γαλάζιο σπήλαιο εδώ στο Καστελόριζο. Further I run, it gets harder to carry the weight of what I've done. Και κάπου εδώ το πρώτο μας ταξιδιωτικό αφιέρωμα στις θάλασσες του Αιγαίου φτάνει στο τέλος του. Και αν και εσείς αγαπάτε τα ταξίδια, ελάτε στην ταξιδιωτική μας παρέα στο Facebook Travel Guide 24 και στο Instagram Travel Guide TV. Αυτός ο απέραντος γαλάζιος καθρέφτης έχει μήκος 75 μέτρα, πλάτος 40 μέτρα
και ύψος 35. Και θεωρείται, κυρίες και κύριοι, ένα από τα μεγαλύτερα σπήλαια θαλάσσια σε όλο το Μεσόγειο και φυσικά το μεγαλύτερο στην Ελλάδα και επιτρέψτε μου να πω το ωραιότερο. Κάθε εβδομάδα σας περιμένει και ένας νέος ταξιδιωτικός διαγωνισμός. Και αν θέλετε να βλέπετε περισσότερα βίντεο της εκπομπής, μπορείτε να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας στο YouTube Travel Guide 24. Μέχρι εσείς και εμείς να ξανασυναντηθούμε τηλεοπτικά, σας ευχαριστούμε και σας περιμένουμε.